Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο Euronews. Η ολοκλήρωση ενός μαραθωνίου είναι από μόνη της ένα σημαντικό επίτευγμα. Οι προπονήσεις που έχουν προηγηθεί, τα χιλιόμετρα που έχουν διανυχθεί ανεξαρτήτως συνθήκων, η διατροφή, ο προγραμματισμός, όλα αυτά που οδηγούν αναδρομέα στη γραμμή εκκίνησης με στόχο να τερματίσει έπειτα από 42,195 χιλιόμετρα. Ο Κώστας Κουβαρδάς το έχει κάνει αρκετές φορές αυτό στη ζωή του, όμως πέρυσι κατάφερε αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Μέσα σε 7 εβδομάδες τερμάτισε 7 μαραθωνίους σε χρόνο κάτω των 3 ωρών. Επίδοση που τον κατατάσσει στα ρεκόρ Guinness. Καθώς προετοιμάζεται για να τρέξει για 20η φορά την κλασική διαδρομή του αυθεντικού μαραθωνίου της Αθήνας, είναι σήμερα μαζί μας στο Euronews και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Κώστα, καλώς όρισες. Καλημέρα. Ακούω ότι η επόμενη πρόκληση είναι 10 μαραθώνοι διαδοχικοί. Ισχύει κάτι τέτοιο? Είναι υποσυζήτηση όλο αυτό τώρα. Είναι στα χαρτιά, το σκέφτομαι. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι θα κάνω, αλλά είναι πολύ πιθανό. Η ατάκα του, του πρώην ομοσπονδιακού προπονητή Στίβου, του Πλούταρχου Σαρασλανίδη, είναι ότι ένας άνθρωπος στα 45 του να τρέχει 7 μαραθωνίους, με δεδομένο ότι μετά από κάθε μαραθώνιο χρειάζεται αποκατάσταση 2 με 3 εβδομάδες και αυτό το επίτευγμα να γίνεται σε χρόνους 2.47 με 2.57 είναι άθλιος. Θέλω να ρωτήσω, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ερασιτέχνης, δεν είναι επαγγελματίας, πώς μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία? Καταρχήν, να αναφερθώ στην αναφορά του Πλούταρχου που είπατε. Είναι πολύ τιμητικό για μένα, γιατί άνθρωποι σαν τον Πλούταρχο ή άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα από το Στίβο, παλιοί προπονητές, ομοσπονδιακοί, που έχουν γνώση του αντικειμένου, είναι σίγουρα η γνώμη τους έχει άλλη βαρύτητα. Αυτό που είπε ο Πλούταρχος λοιπόν είναι ότι ένας άνθρωπος 46 χρονών πέρσι, 47 φέτος, που μπορεί να τρέξει έναν μαραθώνιο κάτω από 3 ώρες ή 2.47, πλέον υπάρχουν πολλοί. Δεν είναι εύκολο, πολλοί. Υπάρχουν 50 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Αλλά το να τρέχει κάποιος κάθε εβδομάδα για 7 εβδομάδες κοντά στη μέγιστη ικανότητά του, αυτό είναι ακραίο. Αυτό στην ουσία ήταν και η μεγάλη επιτυχία. Το ότι κατάφερα να τρέξω κοντά στη μέγιστη ικανότητά μου για 7 συνεχόμενες εβδομάδες. Οπότε, ξεκινώντας από αυτό, θέλω να πω ότι το δύσκολο δεν είναι τελικά το να πετυχαίνουμε κάτι αόριστο, αλλά να οριοθετούμε εμείς κάτι το οποίο θεωρητικά είναι ανέφικτο ή είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες και να προσπαθούμε να το κατακτήσουμε. Αυτό σου δίνει και αξία στην ουσία σε αυτό που κάνεις. Να πούμε ότι το όλο εγχείρημα το έχεις καταγράψει κιόλας σε ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα με το τίτλο 7. Φαντάζομαι ότι το timing της κυκλοφορίας δεν είναι τυχαίο, έτσι λίγο πριν τον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας. Όχι, ήταν δική μου απέτηση όταν συμφωνήσαμε να γίνει μια αυτοβιογραφία στην ουσία με όλη μου την πορεία στο τρέξιμο από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά με κύριο θέμα τους 7 μαραθωνίους πέρσι, γι' αυτό και ο τίτλος 7. Έγινε ένας αγώνας δρόμου και από μένα συγγραφικά, γιατί το έγραψα μόνος μου, αλλά και από τον εκδοτικό οίκο, της εκδόσης Παπαδόπουλος, ώστε να είμαστε έτοιμοι στα ράφια και να γίνει και η επίσημη παρουσίαση, σήμερα γίνεται μάλιστα, να συμπίπτει με τις ημερομηνίες του κλασικού μαραθωνίου της Αθήνας, που γίνεται αυτή την Κυριακή. Ήταν δηλαδή όλο μελετημένο έτσι ώστε να κυκλοφορήσει χρονικά αυτή την περίοδο. Βλέπω τις ημερομηνίες, βλέπω πολλές πόλεις. Σίγουρα ήταν μια πρόκληση, να πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Κώστας Κουβαρδάς μένει μόνιμα στα Γιάννενα και είναι και επιχειρηματίας εκεί και έχει γυμναστήριο. Σίγουρα το να πρέπει να επιστρέψεις και να ανοίξεις την επιχείρηση και μετά να φύγεις από τα Γιάννενα, να πας στην Κολονία, στο Μόναχο, στη Βενετία, βλέπω εδώ, ήταν μια πρόκληση όσον αφορά τα γύρω-γύρω, όχι τον ίδιο το μαραθώνιο, έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Πολύ σωστά το,
το αντιλαμβάνεσαι και αυτό θεωρώ, όχι θεωρώ, είναι, γιατί το έζησα, το πιο δύσκολο. Ξεκινώντας Παρασκευή βράδυ από τα Γιάννενα, έχοντας κλείσει την επιχείρησή μου, ένα γυμναστήριο που έχω, να οδηγήσω για Αθήνα ή για Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις από τα Γιάννενα. Να φτάσω στο αεροδρόμιο Χάραμα, να πάρω την πτήση Σάββατο πρωί, να φτάσω στην εκάστοτε πόλη, κάποιες φορές απευθείας, κάποιες φορές με ανταπόκριση. Να πάρεις τρένο για να κατέβεις, να πάρεις τα νούμερα του αγώνα. Να κοιμηθείς, να τρέξεις και την άλλη μέρα να επιστρέψεις πίσω, γιατί τη Δευτέρα πρωί πρέπει να είσαι πάλι στη δουλειά. Στην ουσία αυτό ήταν ο πραγματικός μαραθώνιος και όχι ο ίδιος ο αγώνας. Γιατί συσσωρεύεται με τεράστια κούραση από το ταξίδι και από τον αγώνα φυσικά. Γιατί αν σκεφτούμε ότι εγώ έλειπα 48 ώρες από τη βάση μου, ταξίδευα περίπου τις 24, γιατί αν βάλετε ότι ξεκινάς από τα Γιάννενα για να φτάσεις στην εκάστοτε πόλη, θες σίγουρα 12 ώρες, οδήγηση, αναμονές, πτήση, τρένο κτλ. Άρα από 48 ώρες ή 24 ήμουνα on the road στην ουσία, ταξίδευα. Οι άλλες ώρες ήταν ύπνος και ο αγώνας. Ήταν πολύ σφιχτό το πρόγραμμα, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα ούτε να αφήσω τη δουλειά μου, δεν είμαι επαγγελματίας αθλητής, είμαι ερασιτέχνης. Οπότε το πραγματικά δύσκολο και αυτό που μου στήχησε πιο πολύ και εξαιτίας αυτού είχα κάποιες καμπανεβάσματα και πήγα να το χάσω και σε κάποιες στιγμές στο ρεκόρ, ήταν αυτή η συσσόρευση κούρασης και η ταλαιπωρία από τα ταξίδια. Εδώ θέλω να σταθώ λίγο. Βλέπω στους χρόνους ότι στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο πιο αργός, ας πούμε, μαραθώνιος. 2.54, αν δεν κάνω λάθος. 2.57. Η Κωνσταντινούπολη ξέρω ότι έχει ένα δύσκολο τερματισμό γιατί είναι ανηφόρα. Και μία εβδομάδα μετά είσαι στην Αθήνα, που είναι διαβόητη για τις ανοφέρειες που έχει. Πώς κουβαλώντας το βάρος 6 εβδομάδων πας στην 7η και πετυχαίνεις και εκεί το 2.54, που για μένα είναι ένας χρόνος δύσκολος για έναν ερασιτέχνη που έχει από πίσω και άλλους 6 μαραθωνίους. Το 2.54 της Αθήνας όντως είναι ένας χρόνος δύσκολος από μόνος του. Γιατί αν σκεφτείτε μάλλον ότι ήμουν μέσα στους πρώτους 100 αθλητές, από τους οποίους οι πρώτοι 50 ήταν είτε διεθνείς ξένοι αθλητές, είτε Έλληνες αθλητές του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Άρα στην ουσία ήμουν μέσα στους 30-40, ίσως και λιγότερο, αθλητές οι οποίοι δεν είναι ενεργεία πρωταθλητές ή δεν είναι επαγγελματίες αθλητές τύπου ή μαραθωνίου. Άρα από μόνο το 2.54 είναι ένας χρόνος δύσκολος. Όταν είναι, μάλιστα, όταν είναι ο τελευταίος από μια σειρά 7 αγώνων, σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο. Να πω για την Κωνσταντινούπολη όμως, μια που το αναφέρατε, ότι όντως είναι μια πολύ δύσκολη διαδρομή επίσης, γιατί έχει μια μεγάλη ανηφόρα στο τέλος και είναι, αν δείτε τους χρόνους μου, υπήρχε μια κλιμάκωση προοδευτικά προς τα πάνω, πλην της Αθήνας, γιατί είναι λογικό, εβδομάδα την εβδομάδα που περνούσε, συσσόρευα περισσότερη κούραση. Και έπρεπε να το διαχειριστώ όλο αυτό. Οπότε, επειδή δεν πήγαινα στο 100%, πλην ενός αγώνα στη Φραγκφούρτη που πήγα στο 100%, γιατί θα το έχανα εκεί, στην ουσία έκανα και μια διαχείριση. Δηλαδή, μπορούσα πάντα να τρέξω λίγο πιο κάτω. Αλλά ήθελα να έχω μια ασφάλεια στην ουσία, ούτε να πάω οριακά και να κουραστώ, αλλά ούτε να κυνηγήσω και ένα ατομικό ρεκόρ ή ένα πιο γρήγορο χρόνο, γιατί δεν είχε νόημα για μένα. Θα μπορούσα στην Αθήνα να τρέξω και 2.50 ίσως. Αλλά δεν είχε νόημα. Ήθελα απλά να είμαι εντός στόχου, είτε 2.59-59, είτε 2.50, είτε 2.53, για μένα ήταν το ίδιο. Διαβάζοντας για τους 7 μαραθωνίους, βλέπω στιγμές, ας πούμε, οι δυσκολίες της Κολονίας. Τα νερά στη Βενετία. Η γαστρετερίτιδα που έπαθε στη Φραγκφούρτη, η ελληνική σημαία μπροστά στην Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και το γεγονός ότι υπάρχει μόνο στην Αθήνα μια φωτογραφία σου που τερματίζεις και υποκλίνεσαι. Σήμαινε κάτι αυτή η υπόκληση?
Τι είναι για σένα ο αυθεντικός μαραθώνιος και σου λέει, μαθαίνω, θα τρέξεις φέτος για 20η φορά. 19 δεν ήταν αρκετές. Όχι, δεν ήταν αρκετές. Η υπόκληση καταρχήν στην Αθήνα ήταν προς τον κόσμο, γιατί με στήριξε πάρα πολύ πέρσι. Έγινε ένα κύμα στην ουσία που με ακολούθησε αγώνα τον αγώνα, μεγάλωνε αυτό το κύμα. Και όταν τερμάτισα πραγματικά στην Αθήνα, στο Καλλιμάρμαρο, σε ένα κατάμεστο στάδιο, εδώ βρίσκομαι και τώρα που μιλάμε, στο Καλλιμάρμαρο είμαι απ' έξω, ήταν σαν ένα θέατρο στην ουσία που κατά κάποιο τρόπο αισθάνθηκα πρωταγωνιστής. Οπότε όπως οι ηθοποιοί όταν τελειώνει η παράστασή τους στη σκηνή και βγαίνουν για το χειροκρότημα που υποκλίνονται, έτσι κάπως δεν το σκέφτηκα εκείνη την ώρα, τώρα τα λέω όλα αυτά. Μου βγήκε φυσικά ίσως να κάνω αυτή την υπόκληση προς τον κόσμο για όλη αυτή τη στήριξη. Όσον αφορά το κομμάτι του 19ου περσινού και 20ου φετινού μαραθωνίου, ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει 40 κλασικοί μαραθώνοι, αυθεντικοί μαραθώνοι. Εγώ έχω λάβει μέρος στους μισούς. Για την ακρίβεια, έχω λάβει στους 19 από τους 39. Και φέτος θα έχω τρέξει τους μισούς, τερματίζοντας καλώς αυτό των πραγμάτων. Θα τρέξω τον 20ο μαραθώνιο από τους 40. Είμαι στην ουσία ένας από τους εν ενεργεία αθλητές με τις περισσότερες συμμετοχές. Θεωρώ, ενώ είμαι ένας αθλητής που κυνηγάω τους χρόνους, θεωρώ ότι η Αθήνα, στην Αθήνα για μένα, πρώτα απ' όλα έχει αξία η ίδια η συμμετοχή και ο χρόνος έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Μόνο πέρσι με ένοιαζε γιατί είχα ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο. Τις άλλες χρονιές, τις προηγούμενες αλλά και φέτος, μπαίνω απλά γιατί για μένα είναι ένα μεγάλο πάρτι Αθήνα και θέλω να το απολαύσω. Αυτό μόνο. Ο χρόνος, εντάξει, δεν θα πάω αργά, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι προτεραιότητα για μένα. Διάβασα μία φράση της προάλλες, σαν ανέκδοτο ας πούμε. Σε πόσο χρόνο τρέχει ένας μέσος άνθρωπος στο μαραθώνιο, και η απάντηση ήταν ότι ένας μέσος άνθρωπος δεν τρέχει μαραθώνιο. Έχουμε μία εποχή όπου όλοι τρέχουμε μεταφορικά. Τι είναι αυτό όμως που δίνει κίνητρο σε έναν άνθρωπο να τρέξει κυριολεκτικά, πολύ δε περισσότερο να τρέξει 42,195 χιλιόμετρα, ειδικά ένας τέχνης. Θα σας πω, αφού πω κάτι πρώτα που είναι πολύ σημαντικό, να πιαστώ από το πρώτο σκέλος της τοποθέτησής σας, που έχει να κάνει με το πόσοι άνθρωποι τρέχουν μαραθώνιο τελικά. Ακόμα και τώρα, και δεν μιλάμε στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως, που βλέπετε ότι υπάρχει μια τρομερή άνθηση στο κίνημα αυτό του μαραθωνίου και του τρεξίματος γενικότερα. Μαραθώνιο έχει τρέξει περίπου το 0,5 του παγκοσμίου πληθυσμού μία φορά στη ζωή του. Το 0,5%. Δεν είναι μικρό ποσοστό παρόλα αυτά, αλλά δεν είναι και μεγάλο. Απλά μερικοί βλέποντας κόσμο να τρέχει νομίζουν ότι όλος ο κόσμος τρέχει μαραθώνιο. Στην Ελλάδα μπορεί να είναι και το 1% του πληθυσμού, το 0,1% του πληθυσμού ή το 1 της χιλίας ίσως, που έχει τρέξει μαραθώνιο και έχει τερματίσει μαραθώνιο. Και ένας μέσος άνθρωπος που τρέχει μαραθώνιο, για να καταλάβετε, τρέχει περίπου από 4 έως 5 ώρες. Δηλαδή είναι ο κύριος όγκος. Οπότε εμείς που είμαστε στην ουσία στο τρίωρο και πιο κάτω, είμαστε στην ουσία κοντά στο 0,0 κάτι της εκατό του πληθυσμού γενικότερα. Για να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει 3 ώρες, τι σημαίνει 3,5, τι σημαίνει 4 ώρες, τι σημαίνει τρέχω ένα μαραθώνιο απλά για να το τερματίσω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά αυτό που είναι πολύ ελπιδοφόρο και εμένα με γεμίζει χαρά, γιατί τρέχω σχεδόν από τις αρχές της δεκαετίας του 80, συμπληρώνω σχεδόν 40 χρόνια να τρέχω, από παιδάκι, από το δημοτικό, είναι ότι βλέποντας όλη αυτή την πορεία του τρεξίματος από τα χρόνια του 80, του 90, που μας κορόιδευαν τότε που τρέχαμε, ας πούμε, ή το χειμώνα όταν βγαίναμε με κολάνι γιατί κρυώναμε, δεχόμασταν και bullying ακόμα για την εμφάνισή μας, μέχρι μετά που σιγά σιγά άρχισε λίγο έτσι να γίνεται κάτι πιο οικείο στο μάτι των απλών ανθρώπων, ότι κάποιος βγαίνει και τρέχει. Πέρασαν πολλά χρόνια, κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι και τώρα έχουμε φτάσει σε μια δραματική αύξηση, γεωμετρική πρόοδο στην ουσία του δρομικού κινήματος, και αυτό εμάς τους παλιούς που
τρέχαμε μόνοι μας στην ουσία, μας δίνει πάρα πολύ χαρά. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό που βλέπω στους δρόμους. Βλέπω και τώρα που ήρθα εδώ, ας πούμε, στο Καλλιμάρμαρο, βλέπω ανθρώπους εδώ να τρέχουν μέσα στο δρόμο. Αυτές είναι εικόνες που δεν τις έβλεπες, όχι στο μακρινό παρελθόν, αλλά ακόμα και στο άμεσο παρελθόν. Οπότε από αυτή την άποψη είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πάνω απ' όλα, πάνω από επιδόσεις, μετάλλια, συμμετοχές, εικόνες, είναι μια πολύ υγιής έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οπότε από μόνο του όλο αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ένα ωραίο θετικό μήνυμα για το τέλος, Κώστα Χουβαρδά. Σε ευχαριστούμε πολύ για την έμπνευση. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι πάντα να είμαι μαζί σας. Θυμάμαι και πέρσι με στηρίξατε πολύ. Θυμάμαι την αναφορά στον αγώνα μου στη Βενετία. Ένα πολύ ωραίο θέμα. Και θέλω να ευχαριστήσω και εγώ από τη μεριά μου που ήμουν μαζί σας.